Francis Atenacumpo. Ώρα Ελλάδας 6 και 17 το πρωί και ο Γιάννης Αντετοκούμπο αναδεικνύεται MVP της κανονικής περίοδου στο NBA, πραγματοποιώντας ακόμα ένα όνειρό του και εξαργυρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο μία εξαιρετική χρονιά. Λίγα λεπτά αργότερα, με δάκρυα στα μάτια, θα ευχαριστήσει όλους όσοι τον βοήθησαν να φτάσει στην κορυφή. First of all, you know, I want to thank God for blessing me with this amazing talent. I wouldn't, you know, be this position that I am today. I want to thank the coach staff for teaching us, pushing us every day, every single day, believing in us, teaching us what it takes to win. I want to thank the front office, the ownership for believing in me. I want to thank the front office, the ownership, for believing in me. When I was 18 years old back in Greece, they allowed me to lead this team and trust me. And I want to thank the city of Milwaukee. I want to thank my country, Greece, and Nigeria for always supporting me. I want to thank my dad. Obviously, my dad is not here with me, but. I want to thank my amazing brothers. I love you guys, man. I want to thank my amazing mom. My amazing mom. I thank my amazing mom. She's my hero. Καλάθης, τρίπλα πίσω από την πλάτη στον Αντετοκούμπο. Αυτό σε λειτουργία πτήσης για το κάρφωμα στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Ο Γιάννης είναι ο παίκτης που στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Κίνας φέτος το καλοκαίρι θα αγωνιστεί με το ελληνικό εθνόσημο και θα οδηγήσει την εθνική μας ομάδα. Το μεγαλείο του Γιάννη Αντετοκούμπο υποκλήθηκε και ο πολιτικός κόσμος. Έκανες και κάνεις υπερήφανους τους Έλληνες όχι μόνο με το μοναδικό παράδειγμά σου, αλλά και με το κορυφαίο ήθος σου. Θερμά συγχαρητήρια και καλή, ακόμα πιο λαμπρή συνέχεια. Γιάννης, oh my goodness, Chandler, I know you used to play here. Τα ξημερώματα γράφτηκε μια σπουδαία σελίδα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Ένα δικό μας παιδί, ένας Έλληνας με καταγωγή από την Ιγυρία, αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι ο MVP της κανονικής περιόδου στο NBA. MVP είναι όμως και οι άνθρωποι του που τον πίστεψαν και τον στήριξαν. MVP είναι όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη χώρα μας και που ασχέτως καταγωγής ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον. Συγχαρητήρια, Γιάννη, δίνεις μεγάλη χαρά σε έναν ολόκληρο λαό. Μια μεγάλη αναγνώριση για έναν σπουδαίο αθλητή, αλλά πάνω απ' όλα για ένα θαυμάσιο άνθρωπο που δεν ξεχνά από πού ξεκίνησε. Greek Freak μας κάνει υπερήφανους. Θα πάμε τώρα στου ζωγράφου, κυρίες και κύριοι, όπου ο Γιάννης πρωτόπαιξε μπάσκετ όταν του το επέτρεπε η καθημερινή βιοπάλη. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Γιάννης Νάτου, αλλά και ο πρώτος προπονητής του Γιάννη Αντετοκούμπο, ο κύριος Τάκης Ζήβας, στο φιλαθλητικό. Και θα θέλαμε, κύριε Ζήβα, να μοιραστείτε μαζί μας μία ανάμνηση που έχετε από τον Γιάννη Αντετοκούμπο και να μας πείτε αν είχατε ξεχωρίσει το ταλέντο του από νωρίς. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα σας. Το ταλέντο του σαφώς προϋπήρχε. Σίγουρα ήταν κάτι ξεχωριστό. Στη διάρκεια των ετών φυσικά, όταν άρχισε να ψηλώνει και να δημιουργείται το φαινόμενο το σημερινό, καταλάβαμε όλοι ότι μιλάμε για κάτι πολύ ιδιαίτερο.
Coach, η αλήθεια είναι ότι ο Γιάννης όταν ήρθε στα χέρια σας, εσείς ήσασταν προπονητής του τα τελευταία 4 χρόνια στην Ελλάδα πριν να πάει στο NBA. Και όταν ήρθε στα χέρια σας ήταν ένα παιδί πολύ λιγνό, δεν έδειχνε ούτε ο σωματότυπός του ότι μπορούσε να έχει μια τέτοια εξέλιξη. Ναι, τα 2 πρώτα χρόνια τον είχε ο Γρηγόρης ο Μελάς στην ομάδα. Τα επόμενα χρόνια ανέβηκε στο αντρικό, έκανε προπόνηση με τα μεγάλα παιδιά. Μιλάμε για ένα Γιάννη, για το Γιαννάκη τότε, που μίλαγε στον πληθυντικό στους συμπαίκτες του. Για το Γιαννάκη που έτρεχε να σκουπίσει τον υδρότα από το παρκέ όταν κάποιος συμπαίκτης στους αγώνες έπεφτε κάτω. Μιλάμε για ένα παιδί, ας πούμε, ξεχωριστό. Σε συνδυασμό, όπως είπαμε τώρα, ότι το παιδί άρχισε να ψηλώνει και να τρώει καλύτερα. Coach, όλα αυτά παίζουν τον ρόλο. Ερχόταν από μια οικογένεια που δεν περνούσε εύκολα. Εδώ στο κέντρο της Αθήνας, σε δύσκολες συνθήκες, πώς κατάφερε να κάνει αυτό το άλμα, πώς κατάφερε να φτάσει μέχρι την κορυφή του NBA. Καταρχάς, πίσω από όλη αυτή την προσπάθεια, φυσικά υπάρχει μια ομάδα που νομίζω ότι είναι πρότυπο για την ανάπτυξη του αθλήματος, το φιλαθλητικό. Το Γιάννη το Σμυρλή και όλους γύρω από την ομάδα που βοηθήσανε, ας πούμε, και αυτή την οικογένεια και τις υπόλοιπες οικογένειες, παιδιά μεταναστών, να βρουν ένα περιβάλλον χωρίς ρατσισμό, με μια προσπάθεια για τουλάχιστον αξιοκρατία. Κάτι το οποίο δεν είναι και πολύ γνώριμο στη χώρα μας, νομίζω. Το παιδί σαφώς, ας πούμε, και έκανε την προσπάθειά του, γιατί το μεγάλο μπράβο ανήκει στον ίδιο τελικά, με την προσπάθεια που έκανε, ας πούμε, με την εργατικότητα, με το πάθος που είχε, με την πίστη που είχε, ότι θα παίξει, ότι θα γίνει ο καλύτερος. Και έφτασε σε αυτό το σημερινό σημείο. Coach, όταν έφτασε η στιγμή για να φύγει από εδώ, στα σαλόνια του NBA, μία ανάμνηση, αν έχει ο κύριος Ζήβας να μοιραστεί μαζί μας από το Γιάννη. Μία χαρακτηριστική ανάμνηση. Δεν έχω τώρα κάτι, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι ιδιαίτερο. Πάντως, όταν έφυγε από εδώ, εσείς δεν γνωρίζατε ότι θα μπει στο NBA. Με ποιες συνθήκες σας αποχαιρέτησε? Το παιδί κατέληξε να μπει στο 15 draft εκείνη τη χρονιά, το 13. Δεν ήταν δεδομένο ότι το Μιλγόκι θα τον κρατήσει. Άρα έφυγε ξεκινώντας ουσιαστικά την επαγγελματική του καριέρα, ας πούμε. Ούτε ο ίδιος δεν ήξερε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τα πράγματα εξελίχθηκαν καλά. Βρήκε μια ομάδα φέτος καλούς συμπαίκτες, καλό προπονητικό επιτελείο. Και τον βοήθησε όλο αυτό να αναδείξει και ο ίδιος το ταλέντο του. Και το άστρο ανέβηκε μέχρι τον ουρανό. Βέβαια. Ελπίζω να έχει κι άλλο. Όλοι το ελπίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς το ευχόμαστε. Και είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για την πορεία αυτή του Γιάννη Αντετοκούμπο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τους δύο.